πρόκληση ιστορικής σημασίας. Έχουμε την πρόκληση να κάνουμε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή στη χώρα, προκειμένου να σταματήσουμε την καταστροφή που εδώ και τρία χρόνια συντελείται, καταστροφή της οικονομίας, καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή του λαού. Πολλές φορές έχω επισημάνει ότι η ήττα του μνημονιακού μπλοκ διακυβέρνησης και η διαδοχή του από μια πλατιά κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αποτελέσει μία απλή κυβερνητική αναλλαγή. Θα αποτελέσει αλλαγή καθεστώτος. Το παλιό διεφθαρμένο και εμπολής υπεύθυνο για την οικονομική, θεσμική και ηθική χρεοκοπία της χώρας καθεστώς θα το διαδεχθεί μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και η έκβαση αυτού του ιστορικού διακυβεύματος, μιας νέας μεταπολίτευσης από τα κάτω δηλαδή, μιας πολιτικής ανατροπής που θα φέρει τη σφραγίδα του λαϊκού παράγοντα, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τη δυνατότητά μας να σταθεροποιήσουμε την οικονομία και να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από την ικανότητά μας να αντικαταστήσουμε το παλιό και το σάπιο όλες αυτές τις αποτυχημένες και διάτριτες δομές του πολιτικού μας συστήματος με νέες, υγιείς, σταθερές και αποτελεσματικές. Με δομές που θα προκρίνουν και θα εγγυώνται τη λαϊκή κυριαρχία, το βάθεμα της δημοκρατίας τη συμμετοχή των πολιτών, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη πρόκληση δεν μπορούμε να ψάχνουμε απαντήσεις κλεισμένες στον εαυτό μας. Και κυρίως δεν μπορούμε να ψάχνουμε απαντήσεις χωρίς σχέδιο. Η ιστορία ρίχνει στις πλάτες μας το μείζον εθνικό, θα έλεγα, καθήκον, όχι μόνο της κοινωνικής σωτηρίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά και της πολιτικής, θεσμικής και πολιτισμικής αναγέννησης της πατρίδας μας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμη τη συζήτηση που σήμερα ανοίγουμε. Και δεν έχουμε στόχο να την ανοίξουμε σε ένα κλειστό κύκλο. Την ανοίγουμε πρωτίστως με τους κατόχους της γνώσης, διότι εμείς δεν θέλουμε να καθοδηγήσουμε τους... τον κόσμο της επιστήμης, αλλά να καθοδηγηθούμε από αυτόν αλλά θέλουμε να την ανοίξουμε πλατιά μέσα στην κοινωνία. Με την αισιοδοξία της θέλησης που διακρίνει τους αριστερούς, τους δημοκρατικούς πολίτες, τους ανθρώπους του μόχθου που ζουν από την εργασία τους, πιστεύω ότι με τη συμβολή όλων εσάς αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων μπορούμε να καταφέρουμε ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να τύχει άμεσης εφαρμογής και όχι απλά να πετύχουμε το αποτέλεσμα μιας θεωρητικής αναφοράς. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες και στην προσπάθειά σας.